Η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης να προχωρήσει στο σταμάτημα της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και στην απόλυση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση, χωρίς καμία διασφάλιση για το παραγωγικό της χαρακτήρα, τη συνέχιση της λειτουργίας της, των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, περπατά στην εκποίησή της. 80 νεκροί εργαζόμενοι στις βάρδιες, εκατοντάδες άλλοι από επαγγελματικές ασθένειες, εκατοντάδες ακόμη σε κατεμένοι από εργατικά ατυχήματα και όσοι δούλεψαν και δουλεύουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Με αίμα και τον ιδρώτα μας έχουμε δημιουργήσει και κρατήσει τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή μέχρι σήμερα. Έχουμε το δικαίωμα και απαιτούμε σαν εργαζόμενοι, με ευθύνη της κυβέρνησης, να μην σταματήσει η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ ούτε για ένα λεπτό της ώρας. Να σταματήσει η εκποίηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας μεταλλείων και εργοστασίου. Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα μονίμων και εργαζομένων σε εργολάβους. Η ΛΑΡΚΟ με ευθύνη του κράτους να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Να αναπτυχθεί με βάση τις προτάσεις των εργαζομένων που έχουν καταθεθεί επίσημα στη Βουλή των Ελλήνων και έχουν κοινοποιηθεί στον ελληνικό λαό. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην κλείσει ΛΑΡΚΟ. Δεν δεχόμαστε ούτε μία απόλυση. Δεν χαρίζουμε τίποτα από τα δικαιώματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ευημερία των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών, την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας προς όφελος του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να αφουγκραστεί τον αγώνα των χιλιάδων οικογενειών που ζουν από τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και να το σταματήσει το αίτημα. Ευχαριστώ πάλι εκ μέρους όλων των σωματείων, όλων τα συνδικάτα, τους φορείς, τα κόμματα που είναι εδώ σήμερα. Ζητήσουμε ομόφωνα το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ.